Γεια σας αγαπητοί φίλοι, η φρεγατιάδα λύθηκε ως προς το πρώτο βήμα της με την καλύτερη επιλογή, της FDIHN, Μπελαρά. Χρειάζεται και δεύτερο βήμα, τον εξυγχρονισμό των ΜΕΚΟ και τρίτο την αύξηση των καινούριων φρεγατών. Δεν είναι λύση ας πούμε οι Constellation, οι οποίες θα έρθουν μετά το 2035 υπολογίζω. Έτσι και για τις κορβέτες θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί η Ελλάδα θέλει αρκετές πλώρες και η μόνη λύση είναι να προσθέσει κορβέτες στον στόλο κύριων μονάδων επιφανείας της. Αυτές δεν μπορούν να είναι οι ευρωκορβέτες, γιατί και αυτές αργούν. Τώρα πέρασε στη δεύτερη φάση το project και ακόμα τίποτα δεν είναι εγγυημένο όσον αφορά το χρονικό διάστημα που αυτές θα παραδοθούν. Η Ελλάδα χρειάζεται πολεμικά πλοία αμέσως, όπως φάνηκε στην Κάσο και την Κάρπαθο τις προηγούμενες μέρες, πριν η Τουρκία αποφασίσει να κάνει ακόμα πιο, να κάνει μεγαλύτερα βήματα και να οξύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση στην προσπάθεια υφαρπαγής ελληνικών θαλασσών, ΑΟΣ, υφαλοκρηπίδας και των νησιών στην ουσία που είναι μέσα σε αυτές, να τα περικυκλώσει. Στα πλαίσια αυτά υπάρχουν λύσεις για τις κορβέτες, έχουν δοθεί χρονοδιαγράμματα μηνών, δηλαδή μέσα σε κάποιους μήνες, που θα είναι συνολικά 3 χρόνια ας πούμε περίπου, θα αρχίσουν να παραδίδονται πολεμικά πλοία στην Ελλάδα. Τα λένε κορβέτες λόγω του μεγέθους, του εκτοπίσματος και των όπλων που αυτά φέρουν. Είναι φρεγάτες ελαφρές, ισχυρότερες και από τις ΜΕΚΟ και από τις ΣΕΣ που διαθέτει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Οι μόνες λύσεις που υπάρχουν, οι οποίες έχουν ένα καλό, μια καλή σχέση κόστους ισχύος, δηλαδή αυτό που προσφέρουν σε σχέση με την τιμή τους είναι θετικό, είναι η Doha, Al Zubara, FX30, είναι η Gowind, οι γαλλικές, πρώτες έρχονται αυτές, και είναι και η Damen Sigma, οι Ολλανδικές, 15-14. Υπάρχει επίσης η ισχυρή γερμανική κορβέτα, πανίσχυρη, K130, πρόκειται για, για τη γνωστή αυτή κορβέτα, η οποία έχει παρουσιαστεί σαν πρόταση από τη Γερμανία, η οποία θα μπορούσε και αυτή να προσθεθεί στους διεκδικητές. Οι ευρωκορβέτες, όπως σας είπα, είναι στη δεύτερη φάση του προγράμματος και είναι άγνωστο πότε θα αρχίσουν να παραδίδονται. Δεν μπορούμε να χτίσουμε στόλο, εμείς έχουμε μεγάλη ανάγκη, γιατί κάποιοι το ρίσκαραν με το πολεμικό ναυτικό, θεωρούσαν ότι το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του, ότι οι θάλασσες δεν έχουν σύνορα και δεν εξυγχρόνισαν τις φρεγάτες ΜΕΚΟ, δεν αγόρασαν καινούρια πολεμικά πλοία, δεν αγόρασαν πλοία ενδιάμεσης λύσης και τώρα πρέπει να καλύψουμε γρήγορα ένα κενό το οποίο υπερβαίνει τις 2 δεκαετίες, θεωρώ. Οπότε πρέπει οτιδήποτε επιλέξουμε να κοιτάζουμε οπωσδήποτε να είναι ισχυρό, να είναι η τιμή συμφέρουσα και το κυριότερο να μπορούμε να πληρώσουμε αυτή την τιμή, αλλά είναι εξίσου σημαντικό να αποδοθούν τα πλοία σε εύλογο χρονικό διάστημα. Τα project δεν έχουν θέση σε αυτό που μιλάμε και στις αναλύσεις που γίνονται για το τώρα, ούτε για το κοντινό μέλλον. Δεν επηρεάζουν. Δεν επηρεάζουν ούτε τα εξοπλιστικά των Constellation, ούτε των ευρωκορβετών την επόμενη δεκαετία. Είναι μετά, από την επόμενη δεκαετία και μετά. Έχουμε 2024, από το 2035 και μετά. Οι δε ευρωκορβέτες με ανησυχούν ακόμα περισσότερο, γιατί υπάρχει το προηγούμενο των νιούρων, των πολύ ισχυρών αυτών, διαστημικών έτσι σε εμφάνιση και σε δυνατότητες, μη επανδρομένων αεροσκαφών, UCAV, τα οποία ενώ ήταν ένα ιδιαίτερα ελπιδοφόρο project με συμμετοχή σημαντική και της Ελλάδος και της εγχωρίου αμυντικής βιομηχανίας, τελικά είναι άφαντα. Ήταν, φαίνεται, όχι μόνο είχαν stealth χαρακτηριστικά, ήταν αόρατα, δεν τα είδαμε ποτέ. Στα πλαίσια αυτά και δεδομένη τη σοβαρότητα της καταστάσεως, πρέπει η Ελλάδα, θεωρώ, να προχωρήσει αμέσως σε άμεσο εξυγχρονισμό των ΜΕΚΟ. Αν χρειαστεί να εμπλακούν και 2 ναυπηγεία για να τελειώνει γρήγορα, δεν έχουμε την πολυτέλεια να αναβαθμίζεται μία-μία. Και οπωσδήποτε να προχωρήσει και να επιλέξει μία από τις πιο συμφέρουσες προσφορές, ούτως ώστε να προχωρήσει στην ναυπήγηση κορβέτας. Πρέπει να γίνει και ο εξυγχρονισμός των υποβρυχίων, των πυραυλακάτων, και η πυραυλάκατη πρέπει να συνεχιστεί η γραμμή παραγωγής, γιατί αν δεν ρίχνουμε κάπου και καμία καινούρια θα παλιώσουν αυτές και μετά πάλι θα είμαστε συνέχεια στην ίδια κατάσταση. Κλείνοντας να πω ότι πολεμικά πλοία,
Το καλύτερο είναι από την Ελλάδα να πάρει η Κύπρος και να ξεκινήσει με πυραυλακά τους. Αυτές πανίσχυρες, ελληνικής κατασκευής, με πυράβλους Exocet και με την προσθήκη νέων συστημάτων, όπως ένα USV, ένα θαλάσσιο drone να το πω έτσι, ένα μη επανδρωμένο σκάφος με δυνατότητα ποντίσεως sonar και ανθυποβρυχιακές δυνατότητες που θα δίνει πληροφορίες στο πλοίο, θα έχει η Κύπρος μας στόλο κορβετών από αυτές τις πυραυλακά τους που θα γίνουν κορβέτες. Μία, δύο, τρεις, ένας καλός στόλος 5 κορβετών και μετά 2 υποβρυχίων και η Κύπρος θα έχει ναυτικό. Αυτά, αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι και κοινοποιήστε τη. Σας ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί φίλοι, γεια σας.